Καλή σχολική χρονιά σε όλους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Υγεία και δύναμη να ευχηθούμε. Είναι μια δύσκολη χρονιά όπως και οι προηγούμενες. Είναι δυσκολότερη από τις προηγούμενες. Παρόλη την προσπάθεια του Υπουργείου να παρουσιάσει τα πράγματα, όπως και κάθε φορά βέβαια και κάθε χρόνο ακούμε τα ίδια, νομίζω και εσείς ως μαθητές τότε θα ακούγατε κάθε φορά τον Υπουργό. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ακούμε τον Υπουργό που λέει όλα θα είναι έτοιμα, οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους και τα λοιπά. Τα βιβλία είναι μια άλλη ιστορία πολύ μεγάλη, η οποία θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση έτσι, για να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Mm. Τα βιβλία αλλήμωνα σαν μια χώρα σαν την Ελλάδα, έτσι, τη σήμερα ημέρα δεν είχε έτοιμα τα βιβλία. Παρ' όλα αυτά θα θυμάστε ότι υπήρχε μια υπουργός η οποία φιλοδοξεί να γίνει και αρχηγός του κόμματος, ενός μεγάλου κόμματος της Βουλής, η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα έλεγε ότι πρέπει να καταργήσουμε τα βιβλία και να κάνουμε και να διδασκούμαστε ακόμα και από φωτοτυπίες. Το θυμάστε αυτό, γιατί την είχαμε ονομάσει υπουργό της φωτοτυπίας. Τώρα, βέβαια, η ίδια αργότερα δεν δίστασε να οργανώσει μια επιτροπή η οποία έλεγε ότι τα βιβλία πρέπει να εξαπλασιαστούν, ας πούμε, να έχουμε για κάθε μάθημα 6 βιβλία κτλ. Όπου βρουν κονόμα οι άνθρωποι και, εντάξει, και χρήμα εκεί πέρα που κινείται κτλ. Κτλ. Να μην τα αναλύονται, καταλαβαίνει ο κόσμος. Μα έτσι είναι οι απόψεις, κύριε Κουσινίδη. Αλλάζουν. Οι άνθρωποι βελτιώνονται. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι παραδοσιακά, όπως μια και αναφερθήκατε και στις δικές μας σχολικές εποχές, ότι τα βιβλία ήταν πρόβλημα. Πηγαίναμε στο σχολείο και κάναμε μια εβδομάδα να έρθουν. Δεν ξέρω, ποτέ δεν το πετύχαιναν να έρθουν στην ώρα τους. Εντάξει. Έχει αλλάξει αυτό. Τώρα δεν έχουμε τέτοια θέματα. Τώρα έχουμε το θέμα ότι τα παιδιά, θα δείτε σήμερα τα παιδιά με τις δυσβάστακτες σακούλες να κουβαλάνε τα βιβλία. Έτσι, τώρα έχουμε άλλα προβλήματα με τα βιβλία. Ότι μερικά βιβλία δεν χρειάζονται. Μερικά λείπουν πάλι. Κάποια θα ενδεχομένως να λείπουν. Συνήθως λείπουν τα ξενόγλωσσα στις πρώτες ημέρες κτλ. Έρχονται αργότερα. Γενικώς τα βιβλία ένα ιδιαίτερο πρόβλημα δεν έχουμε. Έτσι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, ούτε και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα πλην κάποιων ξενόγλωσσων βιβλίων που παραγγέλλονται και έρχονται αργότερα. Γενικώς το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει. Ωραία. Έτσι. Να περιοριστούμε οπότε στα κενά. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Μαγκωτή στο σταθμό μας είπε ότι δουλέψαμε αρκετά στην υπηρεσία και έγινε η πρώτη φάση αναπληρωτών. Περίπου 70 νέοι διορισμοί στον Εύρο και κυρίως στα χωριά και στα σχολεία του Βορείου Εύρου. Ναι, γιατί στα χωριά του Βορείου Εύρου, γιατί τα επιλέγουν οι συνάδελφοι επειδή έχουν μόρια. Επειδή έχουν μοριοδότηση, η οποία είναι καλή η μοριοδότηση αυτή για να τους. Για να κάνουν μια συλλογή μορίων οι συνάδελφοι, ώστε αργότερα να διεκδικήσουν μια ευνοϊκή μετάθεση όπως έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν. Έτσι. Ήταν όμως ένα πάγιο αίτημά σας. Χρόνια ακούμε να λέτε και εσείς από τη θέση σας ότι δεν διορίζονται. Ήταν καλύτερη αυτή η χρονιά φέτος. Ακούστε λίγο λοιπόν. Οι διορισμοί. Εμείς είμαστε πάντοτε το λέμε. Εδώ και κάποια χρόνια από το 20 και μετά έχουμε ξανά διορισμούς. Οι διορισμοί λοιπόν. Προφανώς εμείς μιλάμε για μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, μόνο που εδώ η εικόνα είναι λίγο θολή και την παρουσιάζει ο καθένας όπως θέλει. Mm-hmm. Προφανώς οι διορισμοί δεν μας κάνει χάρη το Υπουργείο, έτσι. Τα κενά είναι πολυάριθμα. Είναι δεκάδες χιλιάδες. Πρέπει να καλύπτονται. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου, του κράτους, να διορίζει, όπως και σε κάθε άλλο Υπουργείο, να διορίζει εκπαιδευτικούς. Με οργανικές θέσεις, μονίμως δηλαδή. Αυτό το ζητάμε εμείς καθημερινά και πιέζουμε. Και η ΒΕΛΜΕ Εύρω, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι στην προμετωπίδα του αγώνα αυτού. Όλα τα χρόνια λοιπόν εμείς φωνάζουμε και συμμετέχουμε σε όλα τα κινήματα. Έχουμε κατέβει και μέχρι την Αθήνα σε διαδηλώσεις, σε αποκλήσεις Υπουργείου κλπ. Για να διαδηλώσουμε τη θέλησή μας που ιδιαίτερα αφορά τη δική μας περιοχή έτσι, για μόνιμους διορισμούς. Συνεπώς δεν μας κάνει κάποια χάρη, έτσι. Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κινήματος, τη συνεχή πίεση, αλλά και την ανάγκη να καλυφθούν κάποια κενά, φυσικά και θα διορίσει. Έτσι, είναι λοιπόν μόνιμοι τώρα ή εξακολουθούν να είναι περισσότεροι? Μόνιμοι, αλλά βεβαίως έχουν έρθει και αρκετοί αναπληρωτές. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε ακόμα αρκετά κενά και μάλιστα έχουμε κενά και σε πανελλαδικό εξεταζόμενα μαθήματα. Γιατί έγινε και το πρωτοφανές. Να τελειώσει. Το πρωτοφανές. Στην περιοχή μας για πρώτη φορά δεν διορίστηκε αναπληρωτής φιλόλογος. Ένα παράδειγμα σας λέω τώρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, που σημαίνει αυτά ότι αρκετά σχολεία και ιδιαίτερα λύκεια, γιατί οι αναπληρωτές υπάρχει νομοθεσία που όταν έρχονται καλύπτουν πρώτα
τα λύκεια και από τα λύκεια πρώτα τα πανελλαδικώς εκφραζόμενα μαθήματα. Άρα υπάρχουν αρκετά κενά σε όλη την περιοχή και ιδιαίτερα στη δική μας περιοχή. Αρκετά κενά ακόμα, παρόλο και υπάρχει των αναπληρωτών που δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μια στιγμή λίγο, λίγο, κρατήστε το αυτό. Εμένα μου κάνει λίγο ένα αρνητικό κλικ. Δηλαδή βάζει τον αναπληρωτή, ο οποίος δεν έχει σίγουρα την εμπειρία του ανθρώπου που διδάσκει πολλά χρόνια. Μα, μην λες χάρη, κάποιος μπορεί να είναι αναπληρωτής 10 χρόνια. 10 χρόνια. Όχι, 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 δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα αυτό, είναι ένα ζήτημα νομοθεσίας. Προφανώς και δεν είναι σωστό γιατί με κάποιον τρόπο διασπάει την... την ισοτιμία των εκπαιδευτικών, δηλαδή άλλοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να διαλέγουν, αυτές τις άλλες διαλέγουν. Αλλά μην βάλουμε όμως τέτοια ζητήματα. Οι αναπληρωτές συνάδελφοί μας είναι πάρα πολύ έμπειροι. Αρκετοί από αυτούς διδάσκουν πάρα πολλά χρόνια ως αναπληρωτές. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εμπειρίας ή κανένα ζήτημα γνώσεων. Απλώς υπάρχει ένα ζήτημα διάκρισης ότι είναι υποχρεωμένοι και αυτό δημιουργεί, στρεβλώσεις στις τοποθετήσεις. Απλώς το είπαμε την έννοια ότι. Επειδή δεν ήρθε φιλόλογος αναπληρωτής, άρα έχουν μείνει αρκετά λύκεια, αρκετά γελ στην περιοχή μας, χωρίς καθηγητή στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Έτσι. Ναι. Για συνεχίστε λίγο με τους αριθμούς, κάτι έλεγε. Σας διέκοπα. Ναι, οι αριθμοί είναι. Όταν πέρσι έχουμε 55.000 κενά, 55.000 αναπληρωτές περίπου είχαμε στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συν αυτούς που έλαβαν στην αξιοδότηση. Και διορίζουμε 10.000 περίπου. Είναι περίπου 28.000 τώρα αναπληρωτές. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή πόσα κενά έχουμε. Γύρω στις 28-38. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε περίπου 20.000 κενά. Έτσι. Και ίσως είναι και λίγο μεγαλύτερα. Βέβαια, το Υπουργείο έκανε μια τεράστια προσπάθεια από το καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτά που έχουμε ακούσει, ότι η μοναδική προσπάθεια που έκανε το Υπουργείο από το καλοκαίρι είναι μία. Να κλείσει όσο μπορεί και να συγχωνεύσει τμήματα. Αυτό έγινε λοιπόν, στο νομό μας. Ακριβώς. Και στο νομό μας έγινε αυτό. Γιατί η κυρία Πλακωτή υποστηρίζει. Σε μικρότερη κλίμακα. Γιατί η κυρία Πλακωτή υποστηρίζει ότι αποφεύθηκαν οι συγχωνεύσεις στο νομό μας κατόπιν προϊσταμένης εντολής. Λοιπόν. Θα σας πω. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που λέω εγώ αφορά συνολικά όλη τη χώρα. Πάνω από 1.000 τμήματα έχουν κλείσει ή έχουν συγχωνευτεί. Έτσι. Τότε να μας εξηγήσουν πώς, ας πούμε, στο πρώτο λύκειο της Ορεστιάδος, αυτή τη στιγμή, ενώ υπήρχαν δύο τμήματα κατευθύνσεων, όπως ξέρετε, κατευθύνσεις, τα παιδιά πρέπει να είναι λιγότερα από τα τμήματα γενικής παιδείας, διότι εκεί ουσιαστικά γίνεται μια εξειδικευμένη διδασκαλία που αφορά την προετοιμασία για τις πανελλαδικές και προφανώς την επιτυχία των παιδιών αυτών, γιατί δεν έχουν όλα τα παιδιά και δεν πρέπει να έχουν όλα τα παιδιά την επιλογή του φροντιστήριου. Όχι, δεν πρέπει κανένα να πηγαίνει στα φροντιστήρια. Υπάρχει το φροντιστήριο, κύριε Χουσινίδη. Και αυτό μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν υλοποιηθούν οι προτάσεις μας. Να πάω όμως στο ακριβώς αυτό που θέλω να σας πω. Πώς λοιπόν τότε στο πρώτο γέλο Ορεστιάδος, έτσι, ενώ υπήρχαν δύο τμήματα κατεύθυνσης στην κατεύθυνση της οικονομίας, διοίκηση οικονομίας. Έτσι, τότε πώς αυτά με εντολή, άνωθεν εντολή, έτσι, αυτά τα συγχωνεύτηκαν και αυτή τη στιγμή τα δύο αυτά τμήματα ίσως αριθμούν και 28 μαθητές σε κατεύθυνση. Έτσι, να μας το εξηγήσουν αυτό οι αρμόδιοι, Ήδη είμαστε στη συνεννόηση εκεί για να δούμε τι ενέργειες θα κάνουμε, δηλαδή ήδη έχουμε ξεκινήσει τα ενέργειες. Η Βιταλμέ, μαζί με τους ενδιαφερόμενους, έτσι. Μέχρι πριν από λίγες μέρες είχαμε ζητήματα και στα ΕΠΑΛ τα οποία λύθηκαν μετά από πίεση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών και ξαναβγήκε μια υπουργική απόφαση η οποία εγκρίνει κάποιο λίγο μελή τμήματα. Έτσι. Να μας πούν λοιπόν γίνεται οπωσδήποτε. Έχουμε αρκετά τμήματα και στην περιοχή μας, 27, 28, 29. Έτσι. Αυτό είναι, και αυτό μπορεί να κανείς να το ρωτήσει και με ασφάλεια να το πληροφορηθεί. Μπορεί να το ρωτήσει και στη διεύθυνση. Ας αυτή η διεύθυνση, ας δώσει η διεύθυνση αύριο, τη Δευτέρα, τα νούμερα των τμήματων. Πόσα τμήματα είναι με 25, πόσα με 26, πόσα με 27, τώρα το νομό Εύρου. Έτσι. Yeah. Έχουμε προβλήματα και στο Βόρειο Εύρο και στο Νότιο Εύρο. Έτσι. Και έχουμε βεβαίως και το λυπηρώνει ότι έχουμε και λιγότερα τμήματα και στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, που μας φαίνεται λίγο περίεργο. Στον κόσμο φαίνεται, αλλά ιδιαίτερα στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Έχουμε σε αρκετά σχολεία λιγότερα τμήματα. Έχουμε συρρήκνωση δηλαδή των σχολείων μας, λόγω προφανώς της διαρροής του μαθητικού πληθυσμού. Έτσι, που πολλοί το ονομάζω δημογραφικό, εγώ όμως δεν το ονομάζω δημογραφικό, το ονομάζω ερημοποίηση και εγκατάλειψη
και εγκατάλειψη, της υπαίθρου. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, πάρα πολλά ζητήματα. Να πούμε τα ζητήματα, έρχονται οι νεοδιόριστοι αναπληρωτές στην αδελφή μας, έτσι. Ναι. Με τι μισθούς έρχονται. Έρχονται με μισθούς πείνας. Πώς θα αντέξουν. Σε άλλες περιοχές ακόμα χειρότερα, σε εμάς λίγο καλύτερα, όχι όμως καλά. Πώς θα αντέξουν τα κόστη των ενοικίων και το αυξημένο επίπεδο διαβίωσης. Έτσι. Όλα τα μέτρα, τα ημίμετρα, οι λέσχες, οι αξιωματικών και τα υπόλοιπα είναι ημίμετρα. Έτσι. Το σωστό μέτρο είναι η αύξηση του μισθού και η μείωση του επίπεδου του κόστους διαβίωσης, δηλαδή της ακρίβειας, έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Έχουμε μεγάλα θέματα σε όλη την Ελλάδα και οπωσδήποτε ξέρετε σε ενισχυτικές περιοχές και σε κάποιες άλλες περιοχές που ακούτε και υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Είδαμε να κοιμούνται και στα αυτοκίνητα. Που κοιμούνται στα παγκάκια, στα αυτοκίνητα. Παλαιότερα είχαμε στα σχολεία, ο δάσκαλος θα κοιμάται στο σχολείο, ας πούμε. Ίσως γίνεται σε κάποιες περιοχές της χώρας, ίσως τώρα πλέον σε κάποιες περιοχές γίνεται κατά κόρον, θα έλεγα. Έτσι. Είναι ζητήματα τα οποία μας. Η εξαίρεση που έγινε κανόνας, δηλαδή. Η εξαίρεση η οποία έγινε κανόνας. Δηλαδή, βλέπουμε φαινόμενα των παλαιότερων εποχών να επανέρχονται σε μια Ελλάδα η οποία φιλοδοξία είναι η Ελλάδα. Κατά τα άλλα, τη ανάπτυξη, τότε, λοιπόν, τα πράσινα κτλ. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα. Υπάρχουν μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα με το κόστος διαβίωσης. Αυτό αφορά βέβαια όλους τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα όμως τους νεοδιόριστους και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πολλοί από αυτούς αναγκάζονται να διατηρούν 2 και 3 σπίτια ανά την επικράτεια. Έτσι έρχεται ο άλλος να υπηρετήσει στην περιοχή μας, είναι η σύζυγός του αλλού, γιατί έρχεται προσωρινά. Έτσι. Είναι η σύζυγός του αλλού, το παιδί σπουδάζει κλπ. Και βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τα προβλήματα αυτά. Τότε κύριε Κουσινίδη, πόσο ρεαλιστική είναι η πραγματοποίηση της ευχής για καλή σχολική χρονιά με όλα αυτά που αναφέρετε? Εντάξει, εμείς ευχόμαστε πάντοτε, όλη η Ελλάδα σήμερα εύχεται καλή σχολική χρονιά. Όχι όλη η Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η πόλη ευχήθηκε χθες. Σωστό. Η Ανατολική Μακεδονία έχει απόλυτο δίκιο, ναι. Ας πούμε χθες και σήμερα, έτσι, όλη η Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, λόγω των διαφόρων φαινομένων που δεν τα είχαμε στην περιοχή μας. Ευτυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευτυχώς, βέβαια. Δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Λοιπόν, οι ευχές πρέπει να υπάρχουν, ευχόμαστε. Γίνονται οι αγιασμοί για να έχουμε φωτισμό και ευλογία στη σχολική μας χρονιά, συνθεώ δηλαδή να ξεκινήσουμε. Όμως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και για να τα αντιμετωπίσουμε χρειάζεται ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικός αγώνας. Δηλαδή η κοινωνία ολόκληρη, δεν μπορούν μόνοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά με τη συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών, κοινωνίας, δήμων, όλων των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί το αύριο στη χώρα μας και στην περιοχή μας, πρέπει να ενωθούμε, να οργανωθούμε και συλλογικά να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε ότι αξίζουν για όλους μας και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, καθόλου ρόδινα όπως θα παρουσιάζει ο Υπουργός. Πάρα πολλά άλλα ζητήματα τα οποία όμως δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε όλα στη σημερινή μας παρέμβαση. Ζητήματα μέσα στο σχολείο, τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι, για τα οποία όλα μιλάμε όλοι εμείς, η ΒΕΛΜΕ, και όπως σας είπε, η ΒΕΛΜΕ Εύρω πρωτοστατεί στους αγώνες για δικαιοσύνη, για αλληλεγγύη, για ενότητα, για μαζικούς μόνιμους διορισμούς, για καλυτέρευση του επίπεδου ζωής των εκπαιδευτικών. Κύριε Κουσινίδη, πριν κλείσουμε, επειδή βέβαια εσείς κάνατε μια κατακλείδα εδώ πέρα, αλλά εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Αναφορικά με το ψηφιακό φροντιστήριο που ξεκινάει η λειτουργία του από εβδομάδα ουσιαστικά, έχετε άποψη γι' αυτό? Έχετε προσδοκίες? Θα ανέβει το επίπεδο της εκπαίδευσης? Όχι, βέβαια δεν έχουμε ούτε για το ψηφιακό φροντιστήριο ούτε για το ψηφιακό σχολείο που θα γίνει σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά είναι κοροϊδία του Υπουργείου Παιδείας. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε 2 θεσμούς οι οποίοι έχουν προσφέρει στο δημόσιο σχολείο. Οι θεσμοί αυτοί είναι η ενισχυτική διδασκαλία και η προσδιδακτική στήριξη. Επειδή πάντα εμείς διεκδικούμε ο εκπαιδευτικός να είναι δίπλα στο μαθητή, να είναι ζωντανά δίπλα στο μαθητή. Έτσι. Λοιπόν, το αφήνω δεύτερο αυτό. Λοιπόν, πρέπει να είναι ζωντανά δίπλα στο μαθητή. Γιατί υπάρχουν 2 παραδείγματα. Φροντιστηριακά παραδείγματα εντός του δημόσιου σχολείου. Έτσι.
δεν είμαστε εντός εναντίον του φροντιστήριου, ακόμα μαθημάτια του φροντιστήριου, αρκεί αυτό να γίνεται μέσα στο δημόσιο σχολείο. Και οι δύο θεσμοί που είναι επιτυχημένοι θεσμοί και έχουν προσφέρει τα μέγιστα είναι η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο και η προσεντασική στήριξη. Λοιπόν, η ενισχυτική διδασκαλία ξεκινάει πολύ αργότερα, πάρα πολύ αργότερα, και ίσως σε μερικά μέρη να μην ξεκινάει και καθόλου. Και η προσεντασική στήριξη που έχει προσφέρει πάρα πολλά μαθητές των Λυκείων και των ΕΠΑΛ, και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, δεν γίνεται καθόλου και έχει καταργηθεί με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας για προφανείς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τα ψηφιακά φροντίζουμε, τα ψηφιακά σχολεία είναι κοροϊδία του Υπουργείου Παιδείας, και πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στα λόγια ενός Υπουργού που από μια μεριά λέει για τα κινητά κάποια πράγματα που εκεί τα μπερδεύουν και δεν ξέρουν τι λένε, έτσι, και από την άλλη λένε ψηφιακό. Δηλαδή ο μαθητής είναι κολλημένος σε μια εικόνα κλπ. Αντί να έχουν τον εκπαιδευτικό δίπλα του που μπορούν να τον έχουν αν εφαρμόσουν τους δύο αυτούς επιτυχημένους θεσμούς που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από το τέλος της δεκαετίας του 90. Mm-hmm. Το τέλος της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν οι θεσμοί αυτοί να εφαρμόζονται, επιτυχημένοι θεσμοί, όχι στο τέλος, ναι, προς το τέλος, γύρω στο, από το 98 και μετά, έτσι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν. Γιατί, καταλαβαίνετε, για προφανείς λόγους. Κάποιοι δεν τους άρεσε κάποιος, γιατί κόβαν από κάποιους άλλους κάποια πράγματα. Μάλιστα. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι η ενισχυτική διδασκαλία, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια, ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Κύριε Κουσενίδη, όπως και να έχει, εμείς οφείλουμε να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, με όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται. Ναι, να ευχηθούμε αυτό. Να ευχηθούμε και καλή φώτιση στο Υπουργείο και σε αυτούς που προείστανται εκεί, γιατί οι άνθρωποι, μάλλον δεν πρέπει να έχουν καμία, όχι δεν, μάλλον δεν, το ξέρει όλος ο κόσμος και όλοι οι εκπαιδευτικοί, όποια να ρωτήσει θα γελάσει, ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που προείσανται της παιδείας με πι κεφαλαίο, έτσι, και όχι της εκπαίδευσης, λοιπόν, δεν έχουν σχέση με το δημόσιο σχολείο, δεν το έχουν αγαπήσει το δημόσιο σχολείο, γιατί δεν έχουν πάει σε αυτό και δεν το έχουν υπηρετήσει, δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει, είναι πλήρως άσχετοι, ίσως να είναι και εχθροί προς το δημόσιο σχολείο. Λοιπόν, με όλα αυτά που κάνουν και όλα αυτά τα οποία λένε και κάνουν, ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει καμία μέρημνα για το δημόσιο σχολείο. Και αυτό για όποιον υπηρετεί όπως εμείς καθημερινά το δημόσιο σχολείο επί δεκαετίες, είναι πλέον πεποίθησή μας. Πιθανόν λοιπόν να χρειάζεται ένας αγιασμός και στο Υπουργείο. Καλή φώτιση λοιπόν σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι ορίζουν τις τύχες του τόπου αυτού. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.